γίνεται η συζήτηση όχι στα τεχνικά κλιμάκια και στους τεχνοκράτες, αλλά σε πολιτικό επίπεδο. Αυτό έχει και τις ευκολίες και τις δυσκολίες του. Ο χρόνος προφανώς είναι πιεστικός, αλλά νομίζω ότι με τις εναλλακτικές προτάσεις οι οποίες έχουν δοθεί από την ελληνική πλευρά δημιουργείται μια βάση για να μπορέσει να επιτευχθεί. Για να πάμε σε ένα καινούριο μνημόνιο, κύριε Καλίδη. Όχι, η πρόθεση είναι να αποφύγουμε το νέο μνημόνιο και γι' αυτό η πρόταση για τη χρηματοδότηση στηρίζεται σε υπάρχοντες φόρους. Δεν ζητάμε νέα δάνεια για να υπάρξει νέο μνημόνιο. Υπάρχει μια πρόταση αναλυτική η οποία αξιοποιεί και τα 10 κύριε Καλίδη, είναι... δεν είπα τυχαία τη λέξη μνημόνιο, γιατί έρχεται ακόμη και από τα χείλη του κυρίου Μητρόπουλου, του αντιπροέδρου της Βουλής και βουλευτή του κόμματός σας. Μιλάει για νέο μνημόνιο που ετοιμάζεται να υπογράψει η χώρα. Ο κύριος Λαπαβίτσας διαφοροποιείται λέγοντας ότι αν υπογραφεί αυτή η συμφωνία θα αυτοκτονήσει η χώρα και μαζί της και άλλες χώρες. Καμιά 22-20 αριά βουλευτές σας είναι επίσης στα κάγκελα. Αναρωτιέμαι λοιπόν, τι είπατε χθες τον κύριο Τσίπρα, τι του ζητήσατε λοιπόν, να κάνει. Να τα πάρουμε ένα-ένα, επειδή θέλετε πολλά ερωτήματα και συνδέεται ασύνδετα πράγματα. Δηλαδή για το θέμα των 22 βουλευτών ήταν μια πρωτοβουλία την οποία έχει πει και η κυβέρνηση, ότι το θέμα των 751 ευρώ και την αποκατάσταση των εργασιακών σχέσεων είναι κάτι το οποίο θα προωθηθεί. Τώρα, για το αν θα πάμε... Πρέπει να συμβεί αυτό, κύριε Καλίδη, για παράδειγμα. Βεβαίως πρέπει. Πρέπει να το νομοθετήσετε άμεσα. Η γνώμη είναι ναι, και αυτή είναι και η θέση της πολιτικής γραμματείας. Ακούμε από τις χθεσινές διαπραγματεύσεις ότι μας χωρίζουν κανένα κοντά 900 εκατομμύρια ή από 400 έως 900 εκατομμύρια από τους δανειστές. Ότι ζητούν να πάψετε να σκέφτεστε τέτοια πράγματα και να αλλάξετε τα εργασιακά. Μπορείτε να το κάνετε. Τα εργασιακά καταρχήν δεν έχουν καμία σχέση με το δημοσιονομικό πρόβλημα. Έχουν μια στραβή αντίληψη που έχουν για τα θέματα ανταγωνιστικότητας, η οποία δεν αποδείχθηκε. Mm-hmm. Αλλά στο προηγούμενο που σας είπα, εάν πάμε για νέο δάνειο, όντως αυτό θα συνοδευτεί με ένα μνημόνιο, κάτι το οποίο θέλουμε να αποφύγουμε. Εάν βρούμε άκρη με τα χρήματα τα οποία ήδη υπάρχουν και με ανασύνθεση και του κονδυλίου που υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μπορούμε να ξεπεράσουμε το χρηματοδοτικό πρόβλημα. Και γι' αυτό δεν θα χρειαστεί νέο μνημόνιο. Ο Τάσος Θεόλογλου έχει να σας κάνει μια ερώτηση. Κύριε Καλίδη, είπατε ότι δεν θα χρειαστεί νέο δάνειο. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Όπως ξέρετε, το καταστατικό του ECM απαγορεύει να αγοράσει κατευθείαν το ECM τα δάνεια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα 6,7 δισεκατομμύρια που τελειώνουν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σας δώσει λεφτά να αγοράσετε εσείς αυτά τα δάνεια. Δεν είναι μια πράξη που χρειάζεται έγκριση των κοινοβουλίων των απέναντι. Αυτό προφανώς χρειάζεται μια έγκριση των κοινοβουλίων. Άρα είναι δάνειο. Όχι, δεν, η έγκριση των κοινοβουλίων, κοιτάξτε κάτι, μπορεί να χρειαστεί και για το 1,2 δισεκατομμύρια, το οποίο ήταν αυτό το οποίο τάλθηκε από το Ταμείο Χρηματοδοτικής της Τοπικής Σταθερότητας. Δεν σημαίνει ότι είναι νέα χρήματα, είναι χρήματα τα οποία αναλογούν στη χώρα. Όπως και το 1,9. Λέω ότι δεν θα δημιουργήσει την απέτηση για νέες πηγές χρηματοδότησης. Μπορεί να γίνει διακανονισμός με τα υπάρχοντα. Και επίσης, επειδή με ρώτησε η κυρία Τσαμπανίδη για τα 900 εκατομμύρια, εδώ πρόκειται για το τι υπολογίζει ο καθένας. Δηλαδή δεν μπορεί να μην υπολογίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι θεσμοί το ζήτημα των μέτρων τα οποία προτείνονται για τη διαφθορά και να μην τα κοστολογεί. Μάλιστα. Δεν μπορεί να μην υπολογίζει το 1 δισεκατομμύριο που προβλέπεται και έχει εισφραχθεί ήδη το μισό από τα μέτρα τα οποία πήραμε για τις πρώτες μεσοφυλές. Άρα Καλίδη, υπάρχουν θέματα τα οποία μπορούμε να καταλήξουμε, αλλά ωστόσο είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καλίδη, που ήσασταν κοντά μας. Ευχαριστώ επίσης και τον Τάσο Θεόλογλου.